Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι, όπως είπε ο Στέλιος, και ένα κομμάτι το οποίο πολλά πράγματα είναι διφορούμενα. Πόσο συχνό είναι, μπορώ να έχω πάλι το χειρισμό... Δεν έχω το χειρισμό από το τηλεκοντρόλ. Τον έχω, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πόσο συχνό είναι, περίπου το 1 τρίτο των αρρώστων που έχουν πως, έχουν και πέτρες. Και τελικά πρέπει να ξέρουμε ορισμένα ερωτήματα. Τι έκανε, η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, φταίει η απόφραξη για το σχηματισμό των λίθων. Υπάρχει πιθανότητα ο λίθος να φταίει για την απόφραξη, αυτό που είπε ο Στέλιος, και πώς θα το βρω. Ποιοι άλλοι προδιαθεστικοί παράγοντες συνυπάρχουν για τη λιθίαση. Νομίζω ότι είναι καινούργια και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που είπα, αν ποιος έκανε πιο να ξεκινήσει. Και η ύπαρξη του λίθου τελικά θα επηρεάσει τον τρόπο που εγώ θα χειρουργήσω τον αρρωστό μου ή θα τον αντιμετωπίσω. Ό,τι σας δείξω στηρίζεται στον αέρα, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί το level of evidence δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Υπέρ του ότι εξαιτίας της στάσης των ούρων κάνω πέτρες, είναι η στάση των ούρων και η λίμωξη. Και τι είναι αυτό το οποίο μας το λέει? Μα άμα τη χειρουργήσω την πως, τότε πέφτει και η υποτροπή της λιθίασης. Δηλαδή η συχνότητα να μου ξανακάνει πέτρες ο άρρωστος πέφτει. Και αυτό είναι υπέρ της δευτεροπαθούς λιθίασης, αν θέλετε. Έλατε όμως που εγώ πιστεύω ότι συμμετέχουν και η βιβλιογραφία, βέβαια, μεταβολικές ανομαλίες. Γιατί από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία από τις αποφράξεις, από τις ΕΠΟΣ, δεν έχει λίθους. Άρα και κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Και οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν ΕΠΟΣ στον ένα νεφρό κάνουν λιθίαση και στον απέναντι νεφρό. Και επίσης έχει βρεθεί ότι όλοι οι τύποι των λίθων, αυτές είναι μελέτες ΠΟΣ με μεταβολικό έλεγχο της λιθίασης, όλοι οι τύποι των λίθων σχηματίζονται στην ΠΟΣ. Άρα δεν είναι μόνο η στάση των ούρων ή η φλεγμονή. Κάτι άλλο συμβαίνει με τους αρρώστους. Και έχει βρεθεί λοιπόν ότι αν χειρουργήσω την πυελοπλαστική και δεν δώσω μεταβολική θεραπεία στον άρρωστό μου, ο άρρωστος αυτός θα υποτροπιάσει περισσότερο συχνά στη λιθίασή του. Άρα αν τον χειρουργήσω και του δώσω και μεταβολική θεραπεία, θα κάνει λιγότερο πιθανά πέτρες. Επομένως, ο μεταβολικός έλεγχος χρειάζεται σε αυτούς τους αρρώστους, γιατί μπορεί να είναι και αυτό ένα αίτιο της λιθίασης. Συμμετέχει στην ανάπτυξη της απόφραξης. Ο Στέλιος το είπε πολύ γρήγορα με ένα σχόλιο. Εγώ θα συμπληρώσω ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σχηματίζονται εξαιτίας της πέτρας ή πρώτα ξεκινάει η ενδοτυχωματική στην πως κρυσταλλοποίηση, εκεί δημιουργείται πέτρα και δευτεροπαθώς δημιουργείται απόφραξη. Και βέβαια, βλέπετε την εικόνα αυτή, είναι εικόνα από τον Κάμπελ νομίζω, όπου βλέπετε όταν μια ένα σφυλωμένο λίθο, κοιτάξτε πως έχει κάνει τη φυσιολογική πως και επιδεινώνει την υδρονέφρωση, αυτό που είπε ο Στέλιος. Τελικά τι θα κάνω με αυτούς τους αρρώστους, θα τους παρακολουθήσω? Η απάντηση είναι όχι, αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος στην αρχή, πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτούς, γιατί αν τους παρακολουθήσουμε μόνο αυτοί οι άρρωστοι θα υποτροπιάσουν, είτε είναι ενήλικες είτε είναι παιδιά. Πώς θα ξέρω ότι είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής η πως μου, δηλαδή να αφαιρέσω πρώτα το λίθο, να βάλω μια νεφροστομία, να κάνω το Mark 3 και το Whittaker μετά ή πριν την νεφροστομία? Πόσοι έχετε βρεθεί σε αυτό το δίλημα? Κανένας άλλος? Okay. Πόσοι ξέρετε πόσες μελέτες υπάρχουν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στους ενήλικες? Δεν ξέρω καμία, θα πει να σου πω. Καμία. Δεν υπάρχει καμία. Και είναι εντυπωσιακό. Και αν θέλετε συζήτηση να σας ρωτήσω στις αμφιλεγόμενες πόσες μελέτες υπάρχουν, βάλτε μου ωραία ένα stent και αν περάσει ο πόνος του, έλα να τον χειρουργήσουμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Αυτός είναι ο αλγόριθμος από τον Σμιθ που έλεγε ο Στέλιος για την ενδοπυελοτομή. Τα είπε πολύ γρήγορα. Παρόλα αυτά, και είναι σίγουρο ότι όταν κάνετε ενδοπυελοτομή, η επιτυχία δεν μπορείτε να κάνετε μόνο ενδοπυελοτομή. Βγάλτε και τις πέτρες, αυτό είναι βεβαιωμένο. Παρόλα αυτά, υπάρχει η μελέτη που έδειξε ο Στέλιος, υπάρχει το 2008 από τον Bagley παρόμοια μελέτη που στην ουσία, κατά την προσωπική μου γνώμη, μακροχρόνια, καταργεί την ενδοπυελοτομή. Και ανοιχτό χειρουργείο λοιπόν, εξαιρετικά καλή επιτυχία. Θα δείξουμε και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε όμως ότι εδώ έχουμε minimal invasive που πρέπει να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια και τα πλεονεκτήματα που συζητήσαμε προηγουμένως του λαπαροσκοπικού ή του ρομποτικού χειρουργείου.
Και κάναμε για το παγκόσμιο της ενδορολογίας ένα review πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Λαπαροσκοπικοί υπάρχουν συνολικά το 2009 123 ασθενείς. Κοιτάξτε το stone free rate πολύ υψηλό, το obstruction free rate πολύ υψηλό και ένα ικανοποιητικό follow-up στο χρόνο. Επομένως, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά εξίσου καλά με ανοιχτά. Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες και ούτε νομίζω ποτέ στο συγκεκριμένο αντικείμενο ότι θα υπάρξουν. Το 2009 υπήρχαν μόνο 48 ασθενείς με πολύ υψηλά ποσοστά και με λίγο μεγαλύτερο follow-up. Άρα και ρομποτικά γίνεται εξίσου καλά όπως και με το ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό το βιντεάκι λοιπόν το έχω δανειστεί από τον Κώστα του Σταυροδήμου. Εγώ έχω κάνει δύο περιστατικά, δεν τα έχω γυρίσει βίντεο, με πολύ μικρές πετρούλες. Κόβει λοιπόν την συμβολή, χωρίς να έχει στεντ μέσα όπως βλέπετε. Κόβει και την πίελο. Προσωπικά και με στήρα καλλιέργεια όρων, όταν κόβω την πίελο και χύνει το νερό, έχω πάντα την αναρρόφηση εκεί να πέσει στη δουλειά όσο λιγότερο γίνεται. Και εδώ, για όσους βλέπετε, μπαίνει το εύκαμπτο νεφροσκόπιο, ιστεοσκόπιο στην ουσία. Βλέπετε τον εσωτερικό των καλύκων. Ευτυχώς οι πέτρες στην ΠΟΣ είναι πάντα μικρές και εκεί θα το υποψιάζεστε σχεδόν πάντα. Και με το μπασκετάκι τραβάμε την πέτρα και συνήθως τη βγάζουμε από το ένα από το τροκάρ με το μπασκετάκι όπως το βλέπετε και στο βίντεο. Είναι δικό μας βίντεο, νομίζω, από το ακολουθεί η πιελοπλαστική. Και στην ουσία, εδώ είναι το τελευταίο. Να το αφήσουμε εδώ, γιατί αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τις πέτρες και την πλαστική πόση.